Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το κλειστό γήπεδο του Σταύρου Βενέτης. Όλα έτοιμα για την αναμέτρηση νωρίτερα με τους ασβούς. Παιχνίδι για τη 14η αγωνιστική της Golden κατηγορίας. Με τις κόκκινες εμφανίσεις αγωνιστικού Ιρταϊρής, με τις μαύρες οι ασβοί. Την πρώτη επίθεση θα πάρουν οι Ιρταϊρής που ξεκινούν με Τσιρίδη, Πλεξουσάκη, Σαρή, Παπαϊωάννου και Τσακίρι. Την μπάλα έχει ο Παπαϊωάννου. Τσιρίδης σταματάει και εκτελεί πάνω τον Μπουγκακιώτη για να βάλει το πρώτο καλάθι του μάτς. Ανοίγει σκορ 2-0 για τους Ιρταϊρής και μπάλα στους ασβούς. Μόλις 5 απόψε. Οι ασβοί, Μπουγκακιώτης, Γουλιέλμος, Μακρυδάκης, Κουτσουρής και Ψαλιδόπουλος. Είναι οι 5 που κατέβηκαν απόψε στο παιχνίδι με τους Ιρταϊρής. Ο Μακρυδάκης έχει την μπάλα, έρχεται από μια φοβερή αναμέτρηση στο προηγούμενο παιχνίδι, στην προηγούμενη νίκη επί των Kings. Οι ασβοί είναι στο 7-5. Στην πέμπτη θέση έρχονται από δύο σερινίκες, όπως είπαμε, από τους Kings. Στο προηγούμενο match, την προηγούμενη αγωνιστική πριν δύο μέρες. Ενώ οι Ιρταϊρής έρχονται και αυτοί από νίκη, είναι στο 5-6, λίγο πιο χαμηλά, με μία ήττα διαφορά και ένα match λιγότερο. Μακρυδάκης αστοχή στο τρίποντο, το rebound μαζί στο Πλεξουσάκη. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου τώρα είναι οι Ιρταϊρής με τον Παπαϊωάννου. Τα δεξιά πηγαίνει, πατάει τώρα για δύο πόντους, όμως δεν θα βάλει το σουτ και ο Ψαλιδόπουλος θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Μακρυδάκης, Μπουγκακιώτης, σταματάει. Γωνία, παρέμβαση του Παπαϊωάννου, προλαβαίνει ο Κουτσουρίς και δεν ακουμπάει την μπάλα για να πάρει ξανά κατοχή ομάδα των ασβών. Μακρυδάκης, Λάρι ανεβαίνει από τα δεξιά, δεν έφυγε. Πάνω Τσιρίδης. Θα τρέξει ο Σπύρος, σκαστίνει για τον Πλεξουσάκη, γρήγορα αλλάζει ψηλά με το Σαρί. Σαρίς, ωραία, πάσα μπροστά μέσω, Ψαλιδόπουλος παρά λίγο να κλέψει, Παπαϊωάννου κρατάει κατοχή. Τώρα όμως κάνει το λάθος, ο Κουγκακιώτης θα κλέψει, ο Μακρυδάκης και ο Κουτσουρίς θα ολοκληρώσουν. Κουτσουρίς χάνει την μπάλα, κλέβει ο Τσιρίδης. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου Πλεξουσάκης θα βάλει το καλάθι. Κάνει το 4-0 για τους Ιρταϊρής. Μικρή διακοπή. Μάλλον για αλλαγή μπάλας. Με την μπάλα Κουτσουρίς, φάουλ του Παπαϊωάννου θα κερδίσει. Όχι, υπάρχουν βήματα του Κουτσουρίδη, διορθώνω. Έτσι η μπάλα θα αλλάξει κατοχή. Οι Ιρταϊρείς θα πάρουν, ο Τσακίρης θα κατεβάσει. Παίρνει σκρίνα από τον Παπαϊωάννου. Σαρίς, τροφοδοτεί πολύ όμορφα τον Παπαϊωάννου, αστοχή ο Δημήτρης στον τύπο, το ίδιος όμως το εκθετικό rebound, ανανέωσε, Σαρίς, σουτάρει για τρεις πόντους, δεν θα βάλει το τρίποντο, το rebound, τελικά ο Τσακίρης. Τσιρίδης, σουτάρει για δύο, δεν θα βάλει, αμυντικό rebound ο Κουτσουρίς, καθαρίζει την άμυνα των ασβών. Κατεβάζει και την μπάλα ο Δημήτρης. Γουλιέλμος αλλάζει ψηλά με τον Μακρυδάκη. Σουτ για τρεις με άμυνα, είναι εύστοχο. Ωραίο σουτ για να ανοίξει σκορ για τους ασβούς ο Άρης Μακρυδάκης. Μετά την ασίστ του Γουλιέλμου 4-3 το σκορ πλέον. Η διαφορά στον πόντο και η μπάλα στα χέρια του Σαρή. Λεξουσάκης ανάμεσα σε δύο κερδίζει φάουλ. Από τον Κουτσουρί οδηγείται στις βολές. Πρώτες βολές στο μάτς. Assist. Και 2 στις 2 το Κούστα Πλεξουσάκη. 6-3
6-3 το σκορ. Και τώρα η μπάλα στα χέρια του Μακρυδάκη. Σετάρει την επίθεση, Κουτσουρίς. Πηγαίνει από τα αριστερά, ψηλά είναι ο Πουγκακιώτης. Ένα τρίποντο ξανά το Μακρυδάκη, θα είναι άστρο αυτή τη φορά. Το rebound μαζεύει ο Τσακίρης. Και τώρα κατεβάζει ο Βασίλης. Λεξουσάκης. Τσακίρης. Θα πάρει σκρίνα από το Σαρή, πασάρει στο Λεξουσάκη, χτυπάει εκείνος από τα δεξιά. Ανάμεσα σε δύο ανεβαίνει, βγάζει έξω το Σαρή. 5 δευτερόλεπτα, ο Τσακίρης παίρνει ένα drive για τους Ριταερίς. Ωραίο ανέβασμα, φάουλ ψηλά και δύο βολές για τον Βασίλη. Κακιώτης. Θα πάρει τρίποντα από την κορυφή, θα το γράψει. Για δύο λέει ο Ρεφ, πατούσε τη γραμμή ο Πουγκακιώτης. 8-5 το σκορ. Και η διαφορά πέφτει στους τρεις. Παπαϊωάννου. Λεξουσάκης, Τσακίρης. Θα αλλάξουν οι δυο με τους την μπάλα, βήματα από τον Τσακίρη. Θα αλλάξει χέρια, οι ασβοί θα πάρουν την μπάλα και ο Κουτσουρίς θα κατεβάσει για να οργανώσει. Στα δεξιά πηγαίνει ο Κουτσουρίς, ανεβαίνει πάνω από το Σαρί, ωραία άμυνα του Παντελή. Δεν θα το επιτρέψει το καλάθι, ο Παπαϊωάννου μαζεύει το αμυντικό rebound και στη συνέχεια έχουμε το foul. Ιωάννου. Γυρνάει όμορφα, δεν θα βάλει. Ο Τσιρίδης πολύ ψηλά στο επιθετικό rebound. Έχει ανανεωθεί ο χρόνος. Ο Πλεξουσάκης τώρα διεισδύει. Ο Μακρυδάκης όμως παρεμβαίνει και διώχνει την μπάλα εκτός. Παναφορά για τους Ριταερείς. Σαρίς δοκιμάζει σου τριών πόντων. Δεν θα το βάλει. Ψαλιδόπουλος από το αμυντικό rebound στον Μακρυδάκη. Εκείνος θα κατεβάσει και θα δεχθεί το φάουλ από τον Τσιρίδη. Το πρώτο μαδικό τον Ριταερίζ. Μακρυδάκης. Γκακιώτης. Κρατάει μπάλα. Μακρυδάκης τώρα. Θα πάρει νέο τρίποντο, δεν θα το γράψει. Rebound αμυντικό τους Ριταερείς. Τσακίρης. Τσιρίδης. Δίπλα του είναι ο Παπαϊωάννου, θα κλέψει όμως ο Πουγκακιώτης την πάσα. Ανεβαίνει τώρα για δύο. Δεν θα βάλει το καλάθι. Και η πάσα και η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Κατοχή όμως ξανά για τους Ασβούς. Παναφορά είναι ο Ψαλιδόπουλος. Πουγκακιώτης. Ψαλιδόπουλος πατάει για τρεις και είναι εύστοχος μετά την ασίστ του Πουγκακιώτη. 8 όλα το σκορ, στα ίσα πλέον το μάτς μετά το τρίποντο του Ψαλιδόπουλου. Χίτας. Σταματάει τρίπλα, θα αλλάξει με τον Τσακίρη, προλαβαίνει την μπάλα πριν κλέψει ο Ψαλιδόπουλος. Σαρίς ετοιμάζει για δύο και φτωχή μετά την ασίστ του Τσακίρη. 18 μπροστά τώρα οι Ριταερείς, οι οποίοι είχαν κερδίσει τον πρώτο γύρο με τους Ασβούς με 71-66. Μακρυδάκης με πλάτη απέναντι στον Χίτα. Δέχεται την παγίδα, κερδίζει το φάουλ από τον Χίτα. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για τους Ριταερείς. Μία αλλαγή τώρα για την ομάδα του Κουσούλη. Ο Παντελής θα περάσει στο Λεξουσάκι. Και τα υπόλοιπα 3-47. Πουγκακιώτης.
Δυναμικό ανέβασμα και καλάθι από τον Κώστα πάνω από τον Σαρή. Κάνει το 10 όλα, ισοφαρίζει 3,5 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Χίτας. Το screen. Θα βαλίσει, θα κάνει όμως βήματα. Η Ασβή τώρα κατεβάζουν με τον Κουτσουρί. Κρατάει ο Δημήτρης. Θα πάρει το screen από τον Πουγκακιώτη. Δίπλα του ο Ψαλιδόπουλος, νέος ουδιατρής από τον Δημήτρη. Δεν θα το βάλει αυτή τη φορά. Ριμπάντο Τσακίρης. Κατέβασε την μπάλα στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Ανεβαίνει τώρα για δύο, όμως δεν θα βάλει. Ο Πουγκακιώτης θα μαζέψει το ριμπάντο και βοηθεί το Μακρυδάκι. Στην άλλη πλευρά τώρα η Ασβή με το Μακρυδάκι να σηκώνεται. Θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει στις βολές. Μπάλα από τον Κουτσουρί, ολοκλήρωσε το κλέψιμο ο Μακρυδάκης. Κατέβασε τον μπάλα ο Μακρυδάκης, Σαλιδόπουλος. Πάσα στη γωνία, είναι για τον Γουλιέλμο. Ψηλά είναι ο Κουτσουρίς τώρα. 9 δευτερόλεπτα έχουν οι Ασβοί. Σαλιδόπουλος χτυπάει τα δεξιά. Θα πάει όλο τον δρόμο, θα ανέβει για δύο και θα βάλει το καλάθι. Το σύν 4 πλέον οι Ασβοί, 10-14 το σκορ. Στο κατέβασμα η Ριταϊρίς με τον Παντελή να έχει την μπάλα. Παρεμβαίνει τώρα εδώ ο Μακρυδάκης, διώχνει εκτός. Ενώ έχουμε το πρώτο time out του παιχνιδιού από τους Ασβούς. Σε λίγο θα είμαστε μαζί για τη συνέχεια. Επιστρέψαμε από το time out. 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μπάλα στους Ριταϊρίς, ο Παντελής στην επαναφορά βάζει την μπάλα στην Χίτα. Τσακίρης. Σκοπελίτης και τώρα Παντελής. Ξανά η μπάλα στο Σκοπελίτη. Θέλει να σταυρώσει ο Κουτσουρίσο. Παραλίγο να κλέψει. Πέφτει άτσαλα στο παρκέ. Σηκώνεται όμως. Συνεχίζει κανονικά. Ο Τσακίρης παίρνει ένα τρίποντο. Δεν θα το βάλει ο Μακρυδάκης. Συνέχεια θα καθαρίσει το αμυντικό rebound για τους Ασβούς. Κουτσουρίς. Τα αριστερά πηγαίνει και βάζει καλά ο Κουτσουρίς. Πολύ ωραίο δίποντο. 10-16. Ένα σερί 0-8 τρέχουν οι Ασβοί. Το οποίο τη έχει δώσει προβάδισμα 6 πόντων. Χίτας. Πάει τα δεξιά, κερδίζει φάουλα τον Γουλιέλμο. Δύο βολές για τον Χίτα. Έξω η δεύτερη ριμπάνα με την κόπου Κακιώτης. Κουτσουρίς. 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Ασβών. Πασάρι στο Γουλιέλμο. Κουγκακιώτης. Πλάτη απέναντι στον Ελιάρο, δίποντο Μακρυδάκης τώρα, δύσκολο δεν θα είναι, εύστοχο, ριμπάουντ αμυντικό, μαζεύει ο Τσιρίδης. Έτρεξε στην άλλη πλευρά, Σκοπελίτης έχει το χώρο που θέλει, θα πάρει το σου τριών πόντων, όμως δεν θα καταφέρει να το γράψει. Αμυντικό ριμπάουντ μαζεύει ο Κουτσουρίς. Κατεβάζει και την μπάλα με ηρεμία. Σετάρει την επίθεση των Ασβών, παίρνει σκριν ο Δημήτρης. Γουλιέλμος. Μακρυδάκι στα 4 δευτερόλεπτα. Γυρνάει ο Χίτας, θα παρέμβει. Θα κλέψει όμως, έχουμε πόδια και ανανέωση του χρόνου για τους Ασβούς.
Δακρυδάκης. Αφήνει στον Πουγκακιώτη. 7 δευτερόλεπτα τώρα που μοιάζει. Τα δεξιά πηγαίνει ο Πουγκακιώτης. Ωραίο ανέβασμα, καλάθι και φάουλ για τον Κώστα Πουγκακιώτη που κάνει το 11-18. Ανοίγει τη διαφορά στους 7 πόντους και έχει και τη βολή. Άστοχο στην εξτραβολή ο Πουγκακιώτης, αμυντικό rebound στη συνέχεια μαζεύει ο Λιάρος. Ολόκληρη επίδεση και των 12 δευτερολέπτων είναι για τους retirees. Χίτας, δίπλα του είναι ο Παντελής, θα πάρει ένα σου τριών πόντων ελεύθερος, δεν θα το γράψει, Τσιρίδης προλαβαίνει, κόβεται όμως από τον Πουγκακιώτη στη λήξη για να κλείσει εδώ το πρώτο δεκάλεπτο του μάτς. Σε λίγο θα είμαστε μαζί για τη συνέχεια και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Γυρίσαμε, είχαμε ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι, χάσαμε 10 δευτερόλεπτα από το δεύτερο δεκάλεπτο. Η μπάλα είναι στους retirees, αφού λίγο προηγουμένως σας το έχει στο δίποντο ο Πουγκακιώτης. Χάνει το τρίποντο τώρα ο Σαρίς, επιθετικό rebound όμως από τον Πλεξουσάκη. Δις 2 ο Παντελής, βάζει καλάθι, κάνει το 13-18 και μειώνει τη διαφορά στους 5. Τσουρίς. Φάουλ. Τσουρίδη. Δάκης. Υπάρχει φάουλ επιθετικό εδώ τον Πουγκακιώτη πάνω στον Τσουρίδη. Στην προσπάθεια του να πάρει καλή θέση στο low post. Η κατοχή θα αλλάξει χέρια, οι retirees θα πάρουν την μπάλα. Και ο Σκοπελίτης θα αφήσει τον Παντελή για να κατεβάσει. Λεξουσάκης. Κρατάει. Ψάχνει στήριγμα. Θα βρει ψηλά τον Παντελή. Ωραία. Θα του επιστρέψει εκείνο στην μπάλα για να βάλει καλάθι. Τρομερό τίποτα από τους Ριταϊρίς. Εξαιρετική συνεργασία. 15-18. Η διαφορά πέφτει στους 3 πόντους και ο Κουτσουρίς θα κατεβάσει τώρα για την ομάδα των Ασβών. Κρατάει ο Κουτσουρίς. Αλλάζει έξυπνα με τον Ψαλιδόπουλο που είναι μόνος του για 3. Εκείνος είναι άστοχο το σούτο, Λιάρος καθαρίζει το αμυντικό rebound και ο Πλεξουσάκης κατεβάζει γρήγορα στην άλλη πλευρά για τους retirees. Πολύ ωραίο το ανεβασμά του, δεν θα βάλει το καλάθι. Rebound αμυντικό τελικά ο Ψαλιδόπουλος. Τρέχει στην άλλη πλευρά η ομάδα των Ασβών με τον Κουτσουρί να τελειώνει τη φάση εξαιρετικά μετά την ασίστ του Ψαλιδόπουλου και να κάνει έτσι το 15-20 το μάτς. Τσιρίδης μέχρι μέσα, αυτή τη φορά θα βάλει. Το 17-20, γρήγορη απάντηση και το μάτς ξανά στους 3 πόντους. Μακρυράκης, τίνει το screen, θα σουτάρει τώρα γιατί είσαι από την κορυφή, ωραίο το σουτ, δεν θα μπει όμως το τρίποντο, rebound τελικά ο Λιάρος. Και τώρα η μπάλα στα χέρια του Τσιρίδη. Παντελής, παίρνει σκρίνα τον Πλεξουσάκη. Πλάτη τώρα ο Πλεξ, θέλει να βγάλει πάσα έξω, δεν θα αλλάξει καλά με τον Σκοπελίτη. Κακή συνεννόηση, μπάλα αλλάζει χέρια, η Ασβή θα πάρουν την καλύτερη. Πουγκακιώτης. Τζουρίς. Πάει, εκτελεί για 3. Ριμπάνω με την κόπλε Ξουσάκης. Κάνει τώρα η Ριταερής με το γρήγορο κατέβασμα του Τσιρίδη για να βάλει καλάθι πάνω από το Μακρυδάκι. Να κάνει το 19-20 του μάτς. Μακρυδάκης. Δίπλα του είναι ο Ψαλιδόπουλος. Καβαλάει για 2, πολύ δύσκολο δίποντο, θα το βάλει ο Δημήτρης. Τρομερό σουτ. 19-22 το σκορ. Παντελής. Με πλάτη παίζει απέναντι στον Ψαλιδόπουλο. Να αλλάξει με το Σκοπελίτη, παρεμβαίνει ο Κουτσουρίς, διώχνει εκτός η κατοχή. Είναι και πάλι για τους retirees. Thank you.
Σιρίδης παίρνει τρίποντο ευστοχή μετά την ασίστ του Παντελή. Στα ίσα το μάτς. Μετά τον τρίποντο του Τσιρίδη, 22 όλα το σκορ. Κουτσουρίς. Με πλάτη βγάζει 45 στον Ψαλιδόπουλο. Ωραίο drive, τάπα πέρνα, σκοπελίδι ψηλά. Rebound ο Τσιρίδης. Τρέχουν στην άλλη πλευρά τώρα οι Ταϊρίς. Θα κλέψει την μπάλα ο Μπουγκακιώτης, θα ολοκληρώσει. Συνέχεια ο Ψαλιδόπουλος. Γουλιέλμος. Κουτσουρίς για τρεις. Δεν θα απαντήσει, rebound ο Πλευκουσάκης, αμυντικό. Αντεπίδεση τώρα για τους Ριταερείς. Πολύ ωραία ο Παντελής δίνει στον Πλεξουσάκη. Καλά θες στον εφηδιασμό για το προβάδισμα πλέον των Ριταερείς και το 24-22 του μάτς. Πολύ καλό ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο για τους Ριταερείς. 13-4 το επιμέρους σκορ μέχρι στιγμής. Μπουγκακιώτης. Στη γωνία είναι ο Ψαλιδόπουλος. Πάσα σύλλα στο μακριδάκι. Κουτσουρίς. Κρατάει, σουτάρι, δεν θα βάλει το τρίποντο, ψηλότερα από όλους ο Κουτσουσάκης μαζεύει. Και τώρα Σκοπελίτης. Παντελή στη γωνία. Σκοπελίτης. Πήρε drive, ωραίο. Ωραία προσπάθεια από τον Κώστα Σκοπελίτη, 26-22. Η διαφορά ανοίγει περισσότερο στους 4 πόντους τώρα. Με το 15-4 τον Ριταερή στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κουτσουρίς. Μακριδάκης τώρα. Ψαλιδόπουλος θα αλλάξει ψηλά με τον Μπουγκακιώτη. 5 δευτερόλεπτα έχουν οι ασβοί. Ο Κουτσουρίς παίρνει την μπάλα. Παίρνει και τον drive για να σηκωθεί. Θα βάλει το δίποντο. Θα κερδίσει και το φάουλ. Το οποίο τον οδηγεί και στην βολή. 26-24 το σκορ. Ακολουθεί και βολή όπως είπαμε του Κουτσούρη. Και μια αλλαγή κάνουν οι Ριταερείς με τον Παπαϊωάννου να περνάει στη σπηλιά του. Αστοχή στην έξτρα βολή. Ο Κουτσουρίς ριμπάουν μαζεύει ο Πλεξουσάκης. Παντελής. Θα γίνει το λάθος εδώ τον Δημήτρη. Ασβούς. Κουτσουρίς. Πάει τα αριστερά. Πολύ όμορφο γύρος του Δημήτρη. Δεν θα πει το καλάθι. Οι Ριταερείς θα βγάλουν την μπάλα εκτός και θα ξαναδώσουν την κατοχή στους Ασβούς. Ψαλιδόπουλος. Ανεβαίνει για δύο πόντους σε στοχή. Πολύ ωραίο καλάθι. 26 όλα το σκορ. Στα ίσα πλέον το μάτς. Και πάλι τώρα στα χέρια του Χίτα για τους Ριταερείς. Παπαϊωάννου. Τροφοδοτεί τον Πλεξουσάκη. Πολύ ωραία αλλαγή με τον Χίτα. Καλάθι. Εξαιρετική φάση από τους Ριταερείς που κάνουν το 28-26. Μπάλα στα χέρια των Ασβών, του Γκαγιούτης. Πλάτη παίζει, γυρνά για δύο πόντους μετά την άμυνα του Παπαϊωάννου. Αστοχή, ριμπάνω με την Κοχίτας. Θα τρέξουν στην άλλη πλευρά του γηπέδου τώρα οι Ριταερείς. Χίτας. Για δύο πόντους ο Σκοπελίτης, αστοχή. Είναι εκεί ο Ψαλιδόπουλος για να μαζέψει. Γκαγιώτης. Τράει εδώ τον Μακριδάκη. Η μπάλα περνάει εκτός. Είναι και πάλι για Σαζούς. Μια αλλαγή κάνουν οι Ριταερείς. Ο Σαρίς περνάει στη Σκοπελίτη. Τρίποντο τώρα ο Κουτσουρίς. Άστοχο rebound ο Παπαϊωάννου. Στην άλλη πλευρά ο Πλεξουσάκης. Ανέβηκε για δύο, αστόχησε. Αλλαγή.
όντως η μπάλα. 2 και 44 απομένουν. Μακρυράκης. Περνάει, ωραία, κάνει όμως διπλή τρίπλα. Ποινή στον Μακρυδάκη για διαμαρτυρία. Έχουμε μία βολή για τους ριταερείς. Τσακίς ανέλαβε να εκτελέσει την βολή, δεν ευστόχησε. Κατοχή πίσω από το κέντρο για τους ριταερείς. Τσακίρης 45, πάει τα αριστερά. Σουτάρει τώρα για δύο πόντους. Δεν ευστοχεί ο Βασίλης. Rebound στους νότερα πόντους μαζί με Κουτσουρίς. Και τώρα στο κατέβασμα ο Δημήτρης. Την ομάδα των Ασβών κλέβει. Ο Τσακίρης προλαβαίνει να δώσει μια πάσα. Ο Τσιρίδης κλέβει και δίνει στον Τσακίρη. Δύο χρόνο. Βάζει και είναι στο καλάθι. 30-26 το score, time out. Για τους Ασβούς σε λίγο θα είμαστε μαζί. Γύρισαμε. Την μπάλα στους Ασβούς, 2 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πουγκακιώτης. Μακρυδάκης, θα πάρει σκρίνα τον Πουγκακιώτη. Ωραίο το ανεβασμά του, θα βάλει το καλάθι. Πολύ ωραίο δίποτο του Μακρυδάκη. 30-28 το σκορ. Στους 2 πόντους θα μειώσει τώρα ο Άρης. Και ο Χίτας θα αναλάβει να κατεβάσει για τους ριταερείς. Τσιρίδης. Παπαϊωάννου τρυπάει τα αριστερά, μόνος του εδώ. Καμία βοήθεια από τους Ασβούς. Μετά το πέρασμα του Παπαϊωάννου, χωρίς πρόβλημα, κάνει 32-28 και ανοίγει τη διαφορά στους 4. Από τα αριστερά πηγαίνει ο Κουτσουρίς, βάζει καλάθι, κερδίζει και φάουλ. Ένα ωραίο δίποντο, 32-30, ακολουθεί και η βολή του Δημήτρη Κουτσουρί. Βολή, ριμπάν ο Παπαϊωάννου. Έχει στάνει το βράδυ του γηπέδου. Κλειστή από δύο. Υπάρχει φάουλ τώρα εδώ από τον Κουτσουρί. Είναι το τρίτο φάουλ για τους Ασβούς. Παπαϊωάννου. Λάτι απέναντι στον Κουκακιώτη, δεν θα αλλάξει σωστά. Έχει πατήσει και τη γραμμή ο Παπαϊωάννου. Έτσι η κατοχή πηγαίνει στους Ασβούς. Κουτσουρίς. Σταματάει τρίπλα, αλλάζει με τον Μακρυδάκη. Το τρίποντο του Άρη είναι άστο αυτή τη φορά. Ο Παπαϊωάννου διώχνει την μπάλα εκτός. Κατοχή και πάλι για τους Ασβούς. 7 δευτερόλεπτα απομένουν. Μακρυδάκης. Παίρνει το σκριν. Κουτσουρίς. Προσποιείται. Θα πάει τα αριστερά τώρα. Δεν προλαβαίνει να εκδηλώσει επίθεση. Τελειώνει ο χρόνος των Ασβών. Κατοχή για τους ριταερείς. Και στο κατέβασμα ο Χίτας. 13 δευτερόλεπτα χωρίς τα δύο ρολόγια. Σίγουρα θα μείνει λοιπόν χρόνος και για τους Ασβούς. Τα 14 έχουν οι ριταερείς. Τσακίρης δοκιμάει σουτ για 3 και είναι εύστοχο. Ένα όμορφο σουτ από τον Βασίλη Τσακίρη. 35-30 το σκορ. 17,9 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Κουτσουρίς. Είναι τα δεξιά, πασάρει προς τα έξω, υπάρχει φάουλ.
Από τον Τζακίρι, τέταρτο ματικό για τους Ριταϊρείς. Δεν έχουν να δώσουν άλλο στα τελευταία 5,8. Γουλιέλμος, Μακρυδάκης. Στο Γουλιέλμο δίνει, σουτάρει ο Παναγιώτης ευτοκή. Απ' τη γωνία και στη λήξη. Ο Παναγιώτης Γουλιέλμος μειώνει στους 3 πόντους, 35-32. Το σκορ σε λίγο θα είμαστε μαζί με το δεύτερο μισό της αναμέτρησης. Ξανά μαζί, πάντα εδώ στο κλειστό γήπεδο του Σταύρος Βενέτης, πάντα στην αναμέτρηση των Ριταϊρείς με τους Ασβούς. 35-32 το σκορ. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο του μάτς και την μπάλα έχουν οι Ριταϊρείς που έχουν και το προβάδισμα των 3 πόντων. Φάουλ κερδίζει ο Παντελής χαμηλά. Μαζί του θα ξεκινήσουν ο Παπαϊωάννος Κοπελίτης, ο Τζιρίδης και ο Πλεξουσάκης, ενώ για τους Ασβούς η σύνηθη πεντάδα του Γκακιώτης, Γουλιέλμος, Μακρυδάκης, Κουτσουρής και Ψαλιδόπουλος. Πλεξουσάκης, Σκοπελίτης. Η μπάλα γυρνάει στην περιφέρεια. Ο Πλεξουσάκης δίνει στον Παντελή που θα σουτάρει για 3 πόντους. Δεν θα ευστοχίσει. Ο Γουλιέλμος είναι εκεί για να μαζέψει και να κατεβάσει την μπάλα για τους Ασβούς. Κουτσουρής. Πάει τα δεξιά, επιμένει. Ο Τσιρίδης θα βγάλει την μπάλα εκτός. Η κατοχή είναι και πάλι για τους Ασβούς. Κουγκαγιώτης. Μασάρι έξω το Μακρυδάκι. Αριστερά πηγαίνει ο Άρης, κερδίζει φάλο τον Πλεξουσάκη. Πρώτο μαδικό για τους Ριταϊρείς. Ψαλιδόπουλος. Δίνει ψηλά στο Κουτσουρί. Θα πάρει screen, θα σταματήσει και θα εκτελέσει για 3. Το σούτ όμως θα είναι άστοχο και ο Τσιρίδης συνέχεια να μαζεύει το αμυντικό rebound για τους Ριταϊρείς. Τρέχει ο Τσιρίδης. Σταματάει τρίπλα, δίνει στον Παντελή. Λεκουσάκης. Παντελής τώρα. Πηγαίνει τα δεξιά, αλλάζει με τον Πλεξουσάκη. Θα καβαλήσει τώρα ο Κώστας εδώ για 2. Θα κερδίσει φάουλ τον Γουλιέλμο και θα οδηγηθεί στις βολές. Πρώτη βολή αστοχή από τον Μετσουσάκη, θα παραμείνει 35-32. Μέσα η δεύτερη για τον Κώστα. Στο συν 4 η Ριταϊρείς, 36-32 και η μπάλα για τους Ασβούς. Μακρυδάκης. Δίνει ψηλά στον Κουγκακιώτη. Ψαλιδόπουλος, για 3 με άμυνα, εύστοχο μετά την ασίστ από τον Κουγκακιώτη. Ο Ψαλιδόπουλος θα κάνει το 36-35, θα μειώσει τον πόντο. Και τώρα έχουμε την αντεπίθεση για τους Ριταϊρείς. Σκοπελίτης θέλει να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, δεν θα τα καταφέρει. Ο Παπαϊωάννου είναι εκεί για να ανανεώσει. Δίνει τώρα μια ωραία πάσα στον Σκοπελίτη. Στη ρακέτα ο Κώστας θα χάσει την μπάλα και έτσι η κατοχή θα περάσει στην ομάδα των Ασβών. Μακρυδάκης. Καβαλάει τα δεξιά, βγάζει έξω στον Γουλιέλμο. Δεν θα πιάσει ο Παναγιώτης. Παντελής τώρα. Δεν αλλάζει σωστά. Κλέβω που Κακιώτης. Μακρυδάκης. Που Κακιώτης. Θα σουτάρει για 3 πόντους. Θα το γράψει. Μπροστά η Ασβή. Μετά το τρίποντο του Κακιώτη. 36-38. Και τώρα η μπάλα στον Παντελή και στους Ριταϊρείς. Λεξουσάκης. Στη γωνία, σουτάρει για 3 κατευθείαν. Δεν θα βρει το στόχο. Σκοπελίτης πολύ ψηλά στο κριτικό rebound. Χάνει την μπάλα όμως από τον Γουλιέλμο. Θα κλέψει. Και στη συνέχεια έχουμε το φάουλ από τον Παντελή επάνω στον Μπουγκακιώτη. Κουτσουρίς. Τρυπάει τα αριστερά, ανεβαίνει έξυπνα για 2 κερδίζοντας το φάουλ. Ο Δημήτρης δεν έβαλε το καλάθι, επομένως έχει 2 βολές. Thank you.
έξω από την βολή. Μέσα η δεύτερη για τον Κουτσούρη. 36-39 στο συν 3 πλέον η ΑΣΒ. Παντελής. Κακή συνεννόηση με τον Πλεξουσάκη. Γίνεται το λάθος εδώ για τους Ριταερείς. Και η μπάλα ξανά στους ΑΣΒΟΥΣ. Για να δούμε αν θα ανοίξει ακόμα περισσότερη διαφορά εδώ. 1-7 το σκορ της τρίτης περίοδου μέχρι στιγμής για τους ΑΣΒΟΥΣ. Χωρίς καλάθι εντός παιδιάς ακόμα τα πρώτα 3 λεπτά η Ριταερείς. Μαθηδάκης. Δοκιμάζει σου για 3. Αυτή τη φορά είναι άστοχο. Το rebound τελικά στα χέρια του Παπαϊωάννου. Πλεξουσάκης. Σκοπελίτης και ξανά Πλεξουσάκης. Δοκιμάζει για 3 πόντους. Άστοχος ο ίδιος το επιθετικό rebound με τη βοήθεια του Σκοπελίτη όμως. Ο οποίος κρέωνεται το επιθετικό. Τρίποντο τώρα ο Τσιρίδης. Άστοχος και αυτός. Πλεξουσάκης ένα νέο επιθετικό rebound της Ριταϊρής. Παπαϊωάννου. Δυναμικό drive. Φάουλ από τον Ψαλιδόπουλο. Επαναφέρουν οι Ριταϊρείς. Σκοπελίτης. Σιρίδης. Το Παντελή θα δώσει. Ωραίο drive του Παντελή. Το καλάθι όμως δεν θα μπει. Για να μαζέψει αμυντικό rebound ο Μπουγκακιώτης. Κουτσουρίς τώρα στο κατέβασμα. Πάσα προς τα μέσα είναι για τον Μπουγκακιώτη. Μακρυδάκης. Τρυπάει τα δεξιά. Πολύ ωραίο drive. Ανεβαίνει για 2. Θα μετρήσει το καλάθι. Κερδίζει και το Πάολο Άρης. 39-36-41 το σκορ. Μια τρομερή κίνηση του Μακρυδάκη. Ακολουθεί και η βολή του, την οποία θα βάλει για το έμεσο τρίποντο. 36-42 και στο συν 6 πλέον η ΑΣΒ. Ένα σερί 0-10 τρέχουν η ΑΣΒ τα τελευταία 3,5 λεπτά. Παπαϊωάννου, Πλεξουσάκης και τώρα Παντελής. Πλεξουσάκης, αλλάζει ψηλά με τον Παπαϊωάννου, στη λήξη για 3, είναι μέσα. Ένα τρίποντο το οποίο θα δώσει ανάσα στην επίθεση του Ριταϊρείς. Με το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς, μετά από 4,5 λεπτά, στο τρίτο δεκάλεπτο. 39-42 το σκορ, Μπουγκακιώτης. Ρολάρι πάνω στον Σκοπελίτη, δεν θα βάλει το καλάθι. Καλή άμυνα του Κώστα. Αμυντικό ρυμπάνο Πλεξουσάκης. Θα δώσει μπροστά στον Παπαϊωάννου που θα βάλει χωρίς πρόβλημα το καλάθι για να καλέσει γρήγορο time out η ΑΣΒ. Σε λίγο μαζί για τη συνέχεια του μάτς. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 5 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Η ΑΣΒ έχουν την μπάλα που ήταν τη διαφορά από τους 6 πόντους να πέφτει στον έναν μετά από 5 συνεχόμενους πόντους του Παπαϊωάννου που εδώ μαζεύει το rebound. Θα τρέξει ο Δημήτρης, ωραία πάσα στο Πλεξουσάκη. Στη γωνία είναι ο Παντελής. Σαρής, θα σηκωθεί αλλά θα κοπεί από τον Μπουγκακιώτη. Τρομερό στοφ. Το rebound ο Μακρυδάκης, πάσα μπροστά στον Κουτσουρί. Ευνηδιασμός όμορφος και καλάθι για τους ΑΣΒΟΥΣ. 41-44 το σκορ τώρα. Και στο κατέβασμα ο Παντελής. Πλεξουσάκης. Αλλάζει πανέμορφα με τον Τσιρίδη. Φοβερό καλάθι στη ρακέτα για τους Ριταϊρείς. 43-44 το σκορ. Προσπαθεί να κλέψει ο Παπαϊωάννου εδώ. Δεν θα τα καταφέρει παρά την πολύ καλή του προσπάθεια. Ξανά η μπάλα για τους ΑΣΒΟΥΣ. Ψαλιδόπουλος. Περνάει το κέντρο εγκαίρος. Και δίνει τώρα στο Μακρυδάκι. Κουτσουρίς. Πολύ όμορφο Eurostep. Δεν θα σερβίρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Χάνει το δίποντο, ριμπάνω αμυντικό Τσιρίδης. Τρέχει στην άλλη πλευρά, Πλεξουσάκης είναι μόνος του. Δεν σούταρε. Και τώρα Παντελής. Παπαϊωάννου, δύσκολο σου, δύο πόντων, φάουλ του Μπουγκακιώτη, βολές
για τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Μέσα και η δεύτερη τον Παπαϊωάννου. Μπροστά πλέον η Ριταερή, 45-44 το σκορ. Κουτσουρίς φάουλ θα κερδίσει από τον Παπαϊωάννου, θα τον στείλει στις βολές. Μετά το πέμπτο μαδικό των Ριταερής, ένα αχρίαστο θα λέγαμε φάουλ εδώ στο κέντρο από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Δωρίζει ουσιαστικά δύο βολές τον Κουτσουρί. Εστοχή στην πρώτη Δημήτρη, 45 όλα το σκορ. Έξω η δεύτερη ριμπάνω αμυντικό από Παπαϊωάννου. Τρέχει στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Τώρα θα αφήσει τον Τσιρίδη. Τσακίρης. Σαρίς, πασάρι έξω στον Παπαϊωάννου, ωραίο drive και καλά για τον Δημήτρη. 47-45 το σκορ, 3-15 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου και η μπάλα στα χέρια του Μακρυδάκη. Σταματάει ο Μακρυδάκης, εκτελεί για 3, δεν θα βρει το σκορ, αμυντικό ριμπάνω μαζεύει ο Σαρίς. Τρέχουν γρήγορα οι Ιταρίς, Τσακίρης. Παπαϊωάννου, δυναμικό drive από τα αριστερά. Δεν άλλαξε σωστά, κλέβει ο Μακρυδάκης εδώ την μπάλα για τους Ασβούς. Θα κατεβάσει κιόλας για την επίθεσή του Κουτσουρίς. Ανάμεσα σε τέσσερις βγάζει πάσα έξω τον Μπουγκακιώτη. Μακρυδάκης προσποιείται, παίρνει νέο drive, ανεβαίνει τελικά και ευστοχή στο δίποντο. 47 όλα στα ίσα το μάτς, 2,5 λεπτά πριν τη λήξη της περίοδου. Λεξουσάκης. Τσιρίδης. Και τώρα Παπαϊωάννου. Ένα σουτ, τριών πόντων θα είναι άστοχο. Ριμπάουν αμυντικό μαζί με ο Μακρυδάκης. Κουτσουρίς τώρα. Παίρνει το σκρίνα του Μπουγκακιώτη. Μακρυδάκης για τρεις άστοχος. Ριμπάουν ο Λεξουσάκης. Τρέχουν οι Ριταερείς, θέλουν να ευνηδιάσουν. Ο Φλεξουσάκης τώρα ηρεμεί και σετάρει την επίθεση για τους Ριταερείς. Τσακίρης, γρήγορος του τριών πόντων, άστοχο, Τσιρίδη στο επιθετικό rebound. Επίθεση για Ριταερείς, Παπαϊωάννου, άστοχος κι αυτός. Μπουγκακιώτης καθαρίζει. Και πλέον μένει 1,5 λεπτό για τη λήξη της περίοδου με τον Μακρυδάκη να οργανώνει την επίθεση των Ασβών. Μπουγκακιώτης. Λάτι γυρνάει, δίνει στο Μακρυδάκη. Κουτσουρίς. Σταματάει, σουτάρει. Αστοχήρι πάνω στη Ρίδης. Θα τρέξει ο Σπύρος. Ωραία. Η πάσα του για τον Τσακίρι που θα βάλει το καλάθι. Κάνει το 49-47. Μπροστά πλέον Ρίτα Ερίζ. Τελευταίο λεπτό πριν τη λήξη της περίοδου. Μακρυδάκης. Κρατάει μπάλα. Αφήνει τώρα στο Κουτσουρί. Πάσα του προς τον Μακρυδάκη. Δεν θα καταφέρει να υποδεχθεί εκείνος. Έγινε το λάθος. Αλλαγές τώρα για τους Ριταερείς. Παπαϊωάννου, Τσιρίδης και Πλεξουσάκης εκτός. Στη θέση του Σοχίτας, ο Σκοπελίτης και ο Λιάρος. Τσακίρης. Σκοπελίτης, ελεύθερο σουτ για 3, είναι εύστοχο. Μετά την ασίστ του Τσακίρη, ο Σκοπελίτης κάνει το 52-47, ανοίγει τη διαφορά στους 5, 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της περίοδου. Κουτσουρίς. 8 δευτερόλεπτα χωρίζουν τα δύο ρολόγια, τα 8 για τους Ασβούς. Κουτσουρίς. Παίρνει drive, θα κερδίσει φάουλ ψηλά, το οποίο τον οδηγεί στις βολές.
για δύο προσπάθειες στα 9,9 δευτερόλεπτα. Μέσα από την πόλη του Κουτσουρί. Μέσα και η δεύτερη για τον Κουτσουρί. Time out θα καλέσουν οι ριταερείς. Σε λίγο θα είμαστε μαζί για τη συνέχεια. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στους ριταερείς. Για να δούμε αν θα ανοίξουν την ψαλίδα της διαφοράς. Κοίτας. Σταυρώνει στη γωνία ο Τσακίρη, σχεδόν ελεύθερος για τρίτη λήξη. Βγήκε το σύστημα, δεν πήγε το σουτ. Τελευταίο rebound ο Κουτσουρίς, εδώ κλείνει η τρίτη περίοδο. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης. Αυτά που θα κρίνουν τον απόψινο νικητή. Στο συν 3 η Ριταερίζ εκεί έκλεισε η τρίτη περίοδο. Όπως και το ημίχρονο με το επιμέρους 17-17 της τρίτης περίοδου. Μπάλα για τους Ασβούς, φάουλ κερδίζει ο Πουγκακιώτης χαμηλά από το Σαρί. Οι Ριταρίς ξεκινούν με Σαρί, Λιάρο, Σκοπελίτη, Τσακίρη και Χίτα. Πουγκακιώτης, Γουλιέλμος, Μακρυδάκης, Ψαλιδόπουλος και Κουτσουρίς, οι 5 για τους Ασβούς. Αστοχή στο δίποτο Μακρυδάκη, στο ριμπά μαζί με Σκοπελίτη στη συνέχεια. Σαρίς, δοκιμάζει σου τριών πόντων, αστοχή. Θετικό rebound τελικά ο Λιάρος με τη βοήθεια του Δημήτρη Κουτσουρί. Σαρίς. Σακύρης, δοκιμάζει για τρεις. Το σουτάζει το χώρο, rebound αμυντικό Γουλιέλμος. Κατεβάζει τον Αμακρυδάκης. Πουγκακιώτης. Ωραία, θα γυρίσει, θα βάλει το καλάθι και θα κερδίσει και το φάουλο από τον Σαρί. Πολύ ωραίο καλάθι του Κώστα Πουγκακιώτη. Στον πόντο θα μειώσει 52-51 το σκορ, ακολουθεί και η βολή του. Έμεσο τρίποντο και το μάτς πλέον στα ίσα. 52 όλα το σκορ, 9 λεπτά πριν τη λήξη του μάτς. Κοίτας. Σετάρει την επίθεση. Τσακίρης, έχει προηγηθεί το επιθετικό φάουλ του Σαρί, το οποίο θα δώσει την μπάλα στους Ασβούς για να αντικατασταθεί τώρα ο Παντελής από τον παπά Ιωάννου. Στο κατέβασμα είναι ο Πουγκακιώτης. Σετάρει την επίθεση, ο Μακρυδάκης τώρα είναι δίπλα του. Κουτσουρίς. Κουγκακιώτης εκτελεί για δύο πόντους και στοχή μετά να ασίστ του Κουτσουρί. Πολύ ωραία προσπάθεια. Μπροστά πλέον η Ασβή 52-54. Παπαϊωάννου. Πόδια. Κουτσουρί. Μπάλα ξανά για τους Ριταερείς. Χίτας. Η μπάλα θα γύρεις τώρα. Θα πάει τα δεξιά, θα σουτάρει. Δεν θα βάλει, θετικό ριμπάνο ο Χίτας. Ο χρόνος δεν έχει ανανεωθεί. Την μπάλα έχει ο Τσακίρης. Παίρνει το drive, Παπαϊωάννου. Σουτάρει με άμυνα για δύο, με δύο επάνω του. Αστοχή το ριμπάνο μαζί με ο Γουλιέλμος. Και την μπάλα τώρα έχει ο Μακρυδάκης για τους Ασβούς. Κουτσουρίς. Κρατάει. Πασάρει δίπλα. Εκείνο που Γκακιώτης που θα βάλει το τρίποντο. Ένα φοβερό τρίποντο εδώ τον Πουγκακιώτη. Κάνει το 52-57. Με τον Κώστα να τρέχει ένα σερί 0-8 μόνος του για τους Ασβούς, το οποίο τους έχει δώσει προβάδισμα. Παπαϊωάννου. Λιάρος θέλει να απαντήσει με τρίποντο. Θα το κάνει. Ωραίο τρίποντο του Ανέστη. Μειώνει στους 2 πόντους, 55-57, 7 και 20 πριν τη λήξη του μάτς. Μακρυδάκης.
Σηκωθεί για δύο πόντους. Πολύ ωραίο καλάθι του Άρη. Στο σύν 4 για ζύ, 55-59. Με 7 λεπτά για τη λήξη του μάτς. Παπαϊωάννου. Ο Σκοπελίτη θα δώσει στη ρακέτα. Κερδίζει φάουλ από τον Μακρυδάκη. Το στέλνει στις βολές. Σκοπελίτη 56-59 το σκορ. Και τώρα η μπάλα στα χέρια του Μακρυδάκη. Στα δεξιά θέλει να περάσει ο Μακρυδάκης. Δίνει τώρα μια πάσα στον Ψαλιδόπουλο για τρεις με άμυνα. Άστοχο το σουτ από τον Δημήτρη. Ο Σκοπελίτης μαζεύει το αμυντικό rebound. Σακύρης παίρνει drive. Αστοχή. Rebound αμυντικό Κουτσουρίς. Κρατάει ο Κουτσουρίς την μπάλα. Συνεχίζει να έχει ο Δημήτρης. Τώρα περνά σου τριών πόντων. Είναι άστοχο όμως για να μαζέψει rebound ο Παπαϊωάννου ψηλά. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου η Ρίτα Ερής με τον Σκοπελίτη να έχει την μπάλα. Κοίτας στον Παπαϊωάννου θα δώσει τη ρακέτα. Γυρνάει εκείνο Σκοπελίτης. Εκτελεί για δύο πόντους όμως δεν θα βάλει το καλάθι. Και ο Μακρυδάκης συνέχεια να μαζέψει το αμυντικό rebound για τους Ασβούς. Κατεβάζει ο Άρης. Κουτσουρίς. Κρατάει μπάλα, ψάχνει μια πάσα, θα βρει δίπλα τον Ψαλιδόπουλο. Βήματα όμως από τον Δημήτρη, τα οποία θα δώσουν την κατοχή στους Ριταερίς, ενώ τα αιμά θα καλέσουν τώρα οι Ασβοί. Σε λίγο μαζί θα είμαστε για τη συνέχεια. Επιστρέψαμε. 5,5 λεπτά απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Την μπάλα έχει ο Χίτας. Πιέζει ο Κουτσουρίς, τελικά δίνει στον Τσακίρη. Τσιρίδης. Παπαϊωάννου, δίποντο δύσκολο, δεν θα μπει. Ο Μακρυδάκης προσπαθεί για το rebound, τελικά θα τα καταφέρει. Και θα δώσει την επίθεση στους Ασβούς. Μακρυδάκης. Κρατάει την μπάλα με αντίπαλο τον Τσακίρη. 10 δευτερόλεπτα έχουν οι Ασβοί. Συνεχίζει να έχει ο Μακρυδάκης. Τώρα θα μπει μια πάσα. Τελικά υπάρχει το φάουλ εδώ. Φάουλ είναι από τον Σκοπελίτη. Τέταρτο ομαδικό για τους Ριταϊρίς. Μακρυδάκης. Στη γωνία είναι ο Βουγκακιώτης. Πάσα ψηλά, Μακρυδάκης εκτελεί για τρεις. Στη λήξη, φοβερό τρίποντο εδώ από τον Άρη Μακρυδάκη. Μετά την ασίστ του Βουγκακιώτη. 56-62 το σκορ στο συν 6 πλέον οι Ασβοί. Και η μπάλα στα χέρια του Χίτα. Ωραία σταυρωτή. Ανεβαίνει για δύο πόντους. Έχει προηγηθεί το φάουλ χαμηλά από τον Γουλιέλμο. Και στην επαναφορά η Ριταρίς με τον Τζακίρη. Χίτας. Σουτάρει για τρεις πόντους ο Σωτήρης. Δεν θα βάλει το καλάθι. Ο Πουγκακιώτης είναι εκεί για να μαζέψει το αμυντικό rebound. Και τώρα η μπάλα είναι στους Ασβούς και τον Κουτσουρί. Πουγκακιώτης. Έχει κλειστεί από δύο. Μασάρει έξω το Γουλιέλμο. Για τρεις τώρα ο Ψαλιδόπουλος. Μέσα και αυτό. Άλλο ένα τρίποντο για τους Ασβούς. 56-65 στο σύν 9 πλέον η διαφορά για την πεντάδα των Ασβών. Και η κατοχή τώρα στους Ριταερίς. Για να δούμε αν θα ροκανίσουν τη διαφορά αυτή. Σκοπελίτης κατευθείαν για 3. Δεν θα καταφέρει να μειώσει. Ριμπάουν ψηλά ο Πουγκακιώτης. Χάνει την μπάλα όμως από τον Παπαϊωάννου με τη βοήθεια και του Τσακίρη. Χίτας.
Το φλότερ θα είναι εύστοχο. Θα βάλει το καλάθι και θα μειώσει τη διαφορά τώρα στους 7. 58-65 το σκορ. 3-20 πριν τη λήξη. Και η μπάλα στα χέρια του Μακρυδάκη. Παίρνει σκριν ο Άρης. Σταματάει και δίνει στον Γουλή Έλμο. Μακρυδάκης παραλίγο να χάσει τη μπάλα. Προλαβαίνει, διατηρεί κατοχή 3 δευτερόλεπτα. Ανάμεσα σε 3 εκτελεί για 3 πόντους. Παραλίγο να βάλει εκπληκτικό καλάθι. Δεν τα καταφέρνει. Ο Τσακίρης μαζεύει και δέχεται και το φάουλ από τον Φουτσουρί. Μπάλα ξανά για τους retirees. Στα 24 δευτερόλεπτα ο χρόνος τους. Χίτας κατεβάζει με ηρεμία το screen. Σκοπελίτης θα σταυρώσει. Πολύ ωραίο το drive. Δεν μπαίνει το καλάθι, όμως έχει κερδίσει φάουλ ο Κώστας, το οποίο τον στέλνει στις βολές. Μέσα βρε την βολή. Μέσα και η δεύτερη. Κουτζουρίς. Κουγκακιώτης. Και ξανά Κουτζουρίς. Αφήνει την μπάλα στο Τζαλιδόπουλο. Ωραίο drive, πάσα έξω στη γωνία στον Κουτσουρί. 8 δευτερόλεπτα έχουν οι ασβοί. Ωραίο και το drive του Δημήτρη για να βάλει το καλάθι. Ανάμεσα σε 3 αμυντικούς ο Κουτσουρίς κερδίζει την άμυνα. Στέλνει το match 7 για το 60-67, 2 και 18 πριν τη λήξη του match. Σκοπελίτης πάει να μειώσει με τρίποντο. Δεν θα τα καταφέρει. Rebound τελικά επιθετικό ο Χίτας. Κρατάει την μπάλα ο Χίτας. Σταυρώνει τώρα, ρολάρει πανέμορφα, δεν θα βάλει το δίποντο, λοιπόν, ψηλά ο Κουγκακιώτης και η επίθεση τώρα για τους ασβούς. Κατεβάζει ο Κουγκακιώτης, Ψαλιδόπουλος, ηρεμή, δίνει στον Κουγκακιώτη ξανά. Η πάσα του παραλίγο να κλαπεί και τελικά χάνει ο Κουγκακιώτης. Η επίθεση πηγαίνει στους ριταϊρείς που θα καλέσουν time out. Οι ασβοί time out, διορθώνω, σε λίγο θα είμαστε μαζί για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Επιστρέψαμε. Η μπάλα είναι στους retirees. Με τεχνική ποινή στον πάγκο τον Ριταϊρίζ. Ο Μακρυδάκης αναλαμβάνει να εκτελέσει τη βολή αυτή. Θα τη βάλει ο Άρης. 60-68. Τους 18 πόντους φτάνει ο Μακρυδάκης. Το σκορ 1-48 για τη λήξη του μάτς. Τσακίρης αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Αν τα δεξιά θα περάσει. Ανεβαίνει τώρα για δύο. Κόβεται τον Κουτσουρί αλλά με φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Out. Σφύριξε ο ρεφ. Τσιρίδης πασάρει έξω στο σαρί. Για τρεις εκτελεί ο Παντελής. Θα το βάλει και θα μειώσει στους 5. Ωραίο σουτ. Ωραία εκτέλεση από τον Παντελή. 63-68, 1,5 λεπτό πριν τη λήξη του μάτς. Κουτσουρίς. Κρατάει μπάλα. Αλλάζει ψηλά με τον Κουγκακιώτη. Εκείνος αφήνει τώρα στο Μακρυδάκη. Συνεχίζει να έχει μπάλα ο Άρης. Τώρα θα αλλάξει, αλλά ο Πλετσουσάκης θα κλέψει. Γρήγορο κατέβασμα από τους Ριταϊρείς. Τσιρίδης δοκιμάζει για τρεις. Δεν θα πει το σουτ, ο ίδιος θα ανανεώσει όμως. Σκοπελίτης και αυτός στο τρίποντο. Άστοχο και αυτό το σουτ. Αμυντικό rebound τελικά ο Γουλιέλμος. Και τώρα ο Ψαλιδόπουλος θα περάσει το κέντρο για τους ασβούς. Κουτσουρίς.
Αναγκαστική αλλαγή εδώ για τον Τζαχίρη, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει. Ο Παντελής θα περάσει στη θέση του. Είναι 15 δευτερόλεπτα για τους Αυγούς. Κουτσουρίς με τον Τζιρίδη επάνω του. Αλλάζει με το Μακρυδάκι. 7 δευτερόλεπτα. Κουτσουρίς θα σουτάρει για 3. Δεν θα βάλει το τρίποντο. Ριμπάνο Πλεξουσάκης. Ευκαιρία να μειώσουν οι Ριταϊρίς. Παντελής. Πάει τα αριστερά. Δέχεται το φάουλ από τον Ψαλιδόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. 2 βολές έχει ο Παντελής. Έξω η πρώτη βολή. Επανάληψη βολή για τον Παντελή. Δεν θα βάλει την πρώτη. Έχει άλλη μία. Έξω και η δεύτερη. 0-2. Και η μπάλα στους Αυγούς. Κουτσουρίς. Περνάει το κέντρο. Πιέζει ο Πλεξουσάκης, παραμονεύει και ο Τσιρίδης. Μακρυδάκης έχει κλείσει ένα δύσκολο σημείο. Δέχεται τελικά το φάουλ από τον Τσιρίδη, το οποίο στέλνει τον Μακρυδάκη στις βολές. Τέσσερις έχει μέχρι στιγμής ο Μακρυδάκης. Για να δούμε αν θα βάλει και αυτές τις βολές. Πρώτη του. Μέσα και η δεύτερη. 63-70. Time out καλούν οι Ριταϊρίς. Σε λίγο μαζί για τα τελευταία 16,3 του μάτς. Επιστρέψαμε. Και τα τελευταία 16,3 δευτερόλεπτα. Οι Ριταϊρίς θα χρειαστούν ένα καλάθι εδώ για να γλιτώσουν και να μειώσουν λίγο τη διαφορά, καθώς είχαν κερδίσει με 5 πόντους στον πρώτο γύρο. Με 7 είναι πίσω τώρα. Σίγουρα λοιπόν θέλουν ένα δίποντο, ίσως και ένα τρίποντο, για να μην χάσουν τουλάχιστον τη διαφορά. Τσιρίδης καβαλάει, ανεβαίνει, βάζει το καλάθι, μειώνει τη διαφορά στους 5. Και τώρα η μπάλα στους Αυγούς. Μακρινή πάση του Μακρυδάκη, ελεύθερο δίποντο του Κουτσουρί, θα το βάλει και θα στείλει ξανά τη διαφορά στους 7. 5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Τρίποντο τώρα ο Τσιρίδης, είναι άστοχο. Τελευταίο ριμπάουντ ο Ψαλιδόπουλος και εδώ τελειώνει το παιχνίδι. Η νίκη θα πάει στους Αυγούς με 65-72, που θα πάρουν και την διαφορά του μάτς. Με μια μακρινή πάσα η οποία έφτασε στον Κουτσουρί που έβαλε το καλάθι. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή συνέχεια στις δύο ομάδες. Από μένα και τον Τζάμπολ, να έχετε ένα όμορφο βραδύ.